Το παιχνίδι στην Τίλισσο ξεκίνησε με τον Ρούβα να απειλεί πρώτος και το σουτ του Χριστοφοράκη να περνά ελάχιστα out. Ωστόσο στην επόμενη φάση στο 8ο λεπτό ήρθε το γκολ για την Τίλισσο. Οι γηπεδούχοι ξεδιπλώθηκαν εξαιρετικά. Ο Κέσκος άλλαξε ωραία παιχνίδι, ο Μανιούδης πρόλαβε την μπάλα και την πάτησε στον Καναβάκη, εκείνο σέντραρε, με τον Μαματζάκη στο δεύτερο δοκάρι να στρώνει στον Μιχελουδάκη και τον πρώτο σκόρερ της Τιλίσσου να σκοράρει με τα κουνάκι για το 1-0. Ο Ρούβας αναζήτησε άμεσα την ισοφάριση. Στο 18 ο Τσαχάκη σταμάτησε τον Χριστοφράκη, αλλά στο 28 μετά την σέντρα του Ζερβού η μπάλα δεν απομακρύνθηκε από τα καρέ της Τιλίσσου, με τον Πυρουνάκη με κοντινή προβολή να την στέλνει στα δίχτυα για το 1-1. Στα επόμενα λεπτά πάντως η Τίλισσος δημιούργησε φάσεις για να πάρει εκ νέου το προβάδισμα, με σημαντικότερη την κεφαλιά του Κέσκου που δεν βρήκε στόχο στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με γκολ με τον Ζερβό μετά από απόκριση του Τσαχάκη σε σουτ Χριστοφοράκη να βρίσκεται στην κατάλληλη θέση για να σκοράρει και να σημειώσει το 1-2. Ο Ρούβας είχε και άλλες ευκαιρίες για γκολ στη συνέχεια με Ανογιαννάκη και Βόντα, ενώ δεν επηρεάστηκε ούτε από την αποβολή του Απλαδά στο 72ο λεπτό για ψυμαχία με αντίπαλο και θα μπορούσε να καθαρίσει το παιχνίδι έχοντας καλές στιγμές με Χριστοφοράκη, Ανογιαννάκη και Πυρουνάκη. Λίγο πάντως έλειψε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων η Τίλισσος να πάρει την ισοπαλία, με την μπάλα να καταλήγει μόλις out σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μανιούδη, με το 1-2 να είναι το τελικό σκορ για τον Ρούβα.